Παίζουνε, λένε, κάνουν το τι μπορεί να συμβεί άμα μαζευτούν φίλοι από τα παλιά. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή, τσακωνόμαστε γιατί δεν ήρθε στο στούντιο στην ώρα της. Λέγαμε ότι είμαστε σαν το τρίο κιτάρα. Το μικρόφωνο, αν είναι ανοιχτό ή όχι. Μιλάμε για την θέση Αργυράκη που είναι κοντά μας. Α, αν είναι ανοιχτό, για κάνε. Α, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Τουτάκι είναι ανοιχτό, κάνε. Τουτάκι είναι ανοιχτό. Ακόμα στο Άις. Του Βαγγέλη είναι ανοιχτό. Του Μίτσου. Για το βίντεο, του Μίτσου είναι ανοιχτό, για κάνε. Πιο ένερη να λίγο. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις τίποτα να μας πεις, γιατί ό,τι είναι να πεις θα το πεις τώρα και μετά δεν θα ξαναμιλήσεις σήμερα. Γιατί, Δημήτρη μου, αυτή η κακή απέναντί μου. Όχι, γιατί για να ξέρουμε τι γίνεται. Εσύ εκεί που δεν σε περιμένει κανείς το πετάς. Βεβαίως έχω να σας πω. Τι θέλετε, επεντίους να σας πω, δηλαδή, ή κάτι πιο ευχάριστο. Κάτι πιο ευχάριστο. Πάντα. Κάτι πιο ευχάριστο, θα ήθελα να ρωτήσω την Μπέση πώς την λένε στο σπίτι της, πώς τη λέγανε μικρή στο σπίτι της. Εσείς για να το ρωτάτε κάτι θα ξέρετε, ε. Κομπιούτερ. Βεβαίως, κομπιούτερ. Είμαι προγραμματισμένος. Βασιλίτσα. Λοιπόν, χαίρομαι που το παραδέχετε, γιατί φοβόμουν ότι δεν θα το πει. Ομολογώ ότι την πληροφορία. Ομολογώ την πληροφορία. Προτιμούσα να το πω εγώ παρά να το πει. Την πληροφορία την έδωσα εγώ στο Μίτσο. Ο Μίτσος όταν ήταν τρανσιστοράκι μικρό, είχε χαρακτηριστικό τίποτα. Μιτσάκο με λέγεται. Η απορία δεν άκουσε. Ο Μίτσος ποιος είναι. Ποιος το είπε, Μπέση. Καλά, Βασιλίτσα. Α, είναι κακό αυτό. Βασιλίτσα μου, περνάνε τα χρόνια. Δεν ξέρει το Μίτσο. Λοιπόν, έχουν περάσει ακριβώς 16 χρόνια από τη μέρα που εμφανίστηκε μπροστά μου ένα κοριτσάκι. Πήγαινε στη Δευτέρα ή στην Τρίτη Γυμνασίου. Την κρατούσε από το χέρι η μαμά της. Ένα νόστιμο. Ένα νόστιμο παχουλούτσικο έτσι κοριτσάκι, το οποίο μας είπε ότι τραγουδάει. Όταν λοιπόν τη βάλαμε να τραγουδήσει, δεν πίστευε κανένας ότι μπορεί να τραγουδήσει, και όταν άνοιξε το στόμα της ξεχύθηκε πραγματικά ένας χύμαρος από ακατέργαστες βεβαίως, αλλά πάντως πολύ όμορφες νότες. Και αυτό το κοριτσάκι πριν από 16 χρόνια έγινε η Μπέση του σήμερα, που είναι σήμερα καλεσμένη μας, και μαζί της είναι ο φίλος από τα παλιά επίσης, πιο παλιά ίσως από το 16 χρόνια. Όχι πιο παλιά ίσως, μην κρυβόμαστε. Ο Τάκης ο Αντωνιάδης. 24. Συναπτά. Δεν σε συμφέρει αυτό. Τότε είμαστε εμείς στην πρώτη γυμνασίου, Τάκη μου. Ναι. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας εσείς. Δημήτρη, δεν είπες ότι το πρώτο τραγούδι, το πρώτο ήταν που έγραψες εσύ για την Μπέση. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Έχουμε μία. Ούτε να το πει θέλει, ούτε να το παίξει θέλει καθόλου. Εδώ πέρα τον παρακαλούμε. Θα το παίξουμε. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Είναι ηλεκτρονική εποχή. Για μία διασαφήνιση. Θα παίξουμε πρώτα του Δημήτρη το κομμάτι ή πρώτα το. Το άλλο. Το άλλο. Ό,τι θέλετε. Αυτό λέω γιατί. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη, γιατί χρονολογικά νομίζω ότι στέκει έτσι. Προηγείται. Προηγείται. Λοιπόν, παίξτε να δω τι έχετε ετοιμάσει και θα σας κάνω την κριτική μου μετά. Μάλιστα. Πάμε του Δημήτρη το κομμάτι. Πάμε λοιπόν, από Mi Maggiore.